Να ψηφίσουν κίνημα αλλαγής οι Έλληνες, γιατί να ψηφίζουν κουκουέ, θα πω εγώ. Και μάλλον γιατί να ψηφίσουν κουκουέ. Γιατί μπορούν να βγουν σήμερα σύγχρονα συμπεράσματα, για παράδειγμα για τη σύγκληση όλων των βασικών. Καταρχάς θα κάνουμε μια ήρεμη κουβέντα εδώ, έτσι, διότι έτσι κι αλλιώς και οι προσωπικότητες σας προς τα εκεί κατατείνουν, αλλά και η διάθεση δική μου, και πάντα έτσι είναι, πέρα από ακραίες φωνές, όσο και αν λέμε ποιος είναι ο ακραίος και ποιος είναι λιγότερο ακραίος εδώ μέσα. Συγγνώμη για την διακοπή. Εμείς αυτό που βάζουμε είναι ότι υπάρχει μια πείρα στο λαό μας σήμερα, ότι οι αστικές πολιτικές δυνάμεις, τα κόμματα που στηρίζουν την Ευρωπαϊκή Ένωση, και γιατί ξέρετε, μπορεί να στηρίζει κάποιος την Ευρωπαϊκή Ένωση και σπέρνοντας και κάνοντας και μια κριτική. Να λέει, ας πούμε, ότι ήταν καλές οι αρχές της αλλά στράβωσε στην πορεία. Και αυτές εντάσσονται στην λογική του απολογητή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της δικαιολόγησης της μιας ένωσης του κεφαλαίου, γιατί δεν είναι αυτή η Ευρώπη. Δεν ταυτίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση με την Ευρώπη, με την Ήπειρο. Είναι μια ένωση του κεφαλαίου. Εμείς δεν την υπηρετούμε καθόλου. Γιατί την υπηρετούμε? Εμείς την πολεμάμε. Εμείς την πολεμάμε. Επειδή είμαστε μέλη του Ευρωκοινοβουλίου και την πολεμάμε. Γιατί ξέρετε, υπάρχει και ένα. Αυτό το, το φέρνετε στην κουβέντα. Αποδεχόμενοι του θεσμού. Ναι, το φέρνετε στην κουβέντα αυτό το κουτοπώνυρο, κατά την εκτίμησή μας. Να σα πω, όχι εσείς. Το φαίνεται, λέω, ακούγεται αυτό και ήρθε η ώρα να απαντήσουμε σε αυτό. Όταν έχω ρωτήσει κατά επανάληψη, έχω πάρει απαντήσει. Ναι, να σα πω. Αλλά χαρακτηρισμό δεν θα πω. Όχι, όχι. Η λογική του είναι τέτοια. Να σα πω. Λοιπόν, πολιτικά θέλω. Πολιτικά πάντα, πάντα. Η ουσία είναι λοιπόν σήμερα το εξής. Έχεις την Ευρωπαϊκή Ένωση που σήμερα στην Ελλάδα καταγράφεται το υψηλότερο ποσοστό έλλειψης εμπιστοσύνης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είπαμε το τελευταίο ευρωβαρόμετρο. 74% δεν εμπιστεύονται την Ευρωπαϊκή Ένωση. Λοιπόν, υπάρχει αυτό λοιπόν το δεδομένο. Ο κόσμος λοιπόν που δεν εμπιστεύεται την Ευρωπαϊκή Ένωση σήμερα, στην Ελλάδα που καταγράφεται το υψηλότερο ποσοστό, να εμπιστευτεί και να στείλει στην Ευρωβουλή ποιους? Αυτούς που τη δικαιολογούν, την εξοραίζουν, που ψηφίζουν όλες τις αντιδραστικές αποφάσεις και μάλιστα σε 90%. Ή εσάς που δεν τη θέλετε. Ή εμείς που, δεν τη που την αποκαλύπτουμε, τον πραγματικό της χαρακτήρα, που δεν υπάρχει αντιλαϊκό μέτρο, που δεν ενημερώσαμε το λαό της, που είναι όλα τα αντεργατικά μέτρα που οι υπόλοιποι ψηφίζουν και εδώ πέρα ο λαός μας του έρχονται σαν φάτης μπαστούνι μπροστά στη ζωή του και, από πότε ψηφίστηκε το ένα και το άλλο μέτρο, τα μνημόνια, τα αντεργατικά που προετοιμάστηκαν εδώ και δεκαετίες με τη συνθήκη του Μάστριχτ, που κανένας δεν έβγαλε άχνα, όλοι αυτοί που καλλιεργούσαν κοσμογονία ότι εδώ θα έρθει το Μάστριχτ, θα έρθει η Ενωμένη Ευρώπη με τα χρυσά κουτάλια, θα μπούμε στην ΟΝΕ και ο λαός μας θα ζήσει η ζωή χαρισάμενη. Λοιπόν, σε αυτήν, μια στιγμή, θα φτάσουμε, θα φτάσουμε. Γιατί δεν έχετε τακτικές συμμαχίες? Όμως λοιπόν, το ΚΚΕ ακριβώς από αυτή τη στάση ευθύνης ενημέρωσε το λαό, τον προειδοποίησε, γι' αυτό σήμερα είναι τα αυτιά και τα μάτια των εργαζομένων και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί αν θα το θέλετε και αυτό που λέει ένας κόσμος, ότι το ΚΚΕ, είδατε, μας τα είχε πει, μας πρόβλεψε, μας προετοίμασε, είναι στοιχείο, θα φτάσουμε και στην ψήφο. Είναι στοιχείο όμως ότι το ΚΚΕ και από αυτή τη θέση μελετάει καλά τον αντίπαλο, προετοιμάζει το λαό, τον ενημερώνει και οργανώνει και την πάλη του, γιατί αυτό είναι το κύριο. Και νομίζουμε ότι, κοιτάξτε να δείτε, γιατί δεν την ψηφίζουν, λέτε, το ΚΚΕ. Ναι. Είναι δύσκολα αυτά που λέμε, δεν είναι εύκολα. Γιατί να σας πω και κάτι, θα ήταν εύκολο να πας από το Πασόκο, στο ΣΥΡΙΖΑ, από τη Νέα Δημοκρατία. Εδώ ο κόσμος συνειδητοποιεί ότι χρειάζεται και ο ίδιος να παλέψει και να συγκρουστεί με τον πραγματικό αντίπαλο. Δεν του λέει κάτι εύκολο το ΚΚΕ. Του λέει να συγκρουστεί όμως λοιπόν με τον πραγματικό αντίπαλο. Δεν σημαίνει ότι δεν πείθεται. Ο εργαζόμενος σήμερα σκέφτεται ότι είναι αδύναμος να συγκρουστεί με τον πραγματικό αντίπαλο. Δεν σημαίνει ότι δεν εκτιμάει αυτά που λέει το ΚΚΕ. Είναι διαφορετικής ποιότητας πρόβλημα. Γιατί κοιτάξτε να δείτε, δεν είναι επίσης ίδια η εποχή. Δείτε μια αλλαγή. Είναι ίδιο το κλίμα με πριν κάποια χρόνια, που ένας κόσμος με την Ευρωπαϊκή Ένωση είχε μεγάλες προσδοκίες. Σήμερα ακούει αυτά που λέει το ΚΚΕ και με την πείρα του και βγάζει ένα συμπέρασμα και πια
τον φοβίζει το άγνωστο, τον φοβίζει η επόμενη μέρα. Εμείς έχουμε τα επιχειρήματά μας ότι μπορεί να συγκρουστεί, έχει τις δυνάμεις και μπορεί να έχει ο ίδιος την εξουσία και την οικονομία στα χέρια του. Αλλά είναι άλλης ποιότητας πρόβλημα να λες ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση εδώ θα μας λύσει τα προβλήματα. Είναι άλλης ποιότητας ζήτημα από αυτή την. Ναι, αλλά λίγο να ολοκληρώσω τη σκέψη μου. Έτσι λοιπόν σήμερα νομίζουμε ότι έχει σημειώσει βήματα η σκέψη του κόσμου και ακριβώς ένας κόσμος που το έχει εδώ στο στόμα, που βγάζει συμπέρασμα, μπορεί να ταυτιστεί ανεξάρτητα αν συμφωνεί σε όλα με το ΚΚΕ, αν πιστεύει ότι μπορεί να φτάσει μέχρι τέλους μαζί μας. Είναι μια δύναμη σήμερα που θα είναι στο πλάι του, που αποκαλύπτει τον πραγματικό αντίπαλο και όταν θα πιστέψει στις δυνάμεις του θα είναι έτοιμος να συγκρουστεί και θα έχει τις δυνάμεις αυτές εφεδρεία πάλι. Μου επιτρέπετε κύριε Παπαδάκη, έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Λέμε αυτό στο. Εμείς λέμε αποδέσμευση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά με το λαό στην εξουσία και την οικονομία. Γιατί κοιτάξτε να δείτε, έχει σήμερα Brexit. Και ποιος προείσταται της αποχώρησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση? Η αστική τάξη της Βρετανίας. Είτε η αστική τάξη της Βρετανίας, είτε η αστική τάξη της Βρετανίας. Η αστική τάξη. Η αστική τάξη της Βρετανίας είναι. Έχει άλλα συμφέροντα και άλλες συμμαχίες να ιεραρχήσει και δεν κερδίζει τόσο όσα θέλει από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ο λαός είναι χαμένος. Άρα λοιπόν χρειάζεται εξουσία και οικονομία σαφή, με το λαό. Σαφή, έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και η αποδέσμευση θα είναι προς το δικό του συμφέρον. Να δούμε αν υπήρξε αυτή η αλληλεγγύη που λέει και ο Υπουργός από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο μεταναστευτικό. Εσείς έχετε διατελέσει ευρωβουλευτής, γνωρίζετε. Ναι, σε οποιαδήποτε φάση. Κοιτάξτε, καταρχήν πριν φτάσουμε στο θέμα της διαχείρισης. Και αν έγινε η διαχείριση. Υπάρχει το θέμα της πώς προέκυψαν οι πρόσφυγες και πώς προκύπτουν οι πρόσφυγες. Και είναι εκτός κουβέντας και νομίζουμε ότι το κύριο είναι αυτό. Το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, για παράδειγμα, με τις Ηνωμένες Πολιτείες, το ΝΑΤΟ, βομβαρδίζουν συστηματικά τη Συρία. Τον Απρίλιο του 18 τελευταία βομβάρδισαν η Βρετανία και η Γαλλία, να μην ξεχνιόμαστε, οι κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το γεγονός ότι το Ισραήλ, για παράδειγμα, βομβαρδίζει τώρα στη Γάζα αυτή την περίοδο και το καταγγέλουμε αυτό με τη στήριξη και με τις πλάτες των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, νομίζουμε ότι πρόκειται για αυτά τα υπερελιστικά εγκλήματα που προκαλούν το πρόβλημα. Και αν δεν εστιάσουμε εκεί, όταν η Ευρωπαϊκή Ένωση, για παράδειγμα, φτιάχνει Ευρωστρατό, συγκροτεί τα σχήματα της ΠΕΣΚΟ, αναβαθμίζει όλους τους στρατιωτικούς εξοπλισμούς. Την ώρα που ο λαός μας. Δεν έχει κοινή εξωτερική πολιτική και αμυντική. Βεβαίως. Έχει τέτοια δράση λοιπόν. Μονομερός, που τσακίζει και μακελεύει λαούς. Αυτή τη δράση έχει λοιπόν. Και έχει αυτά τα αποτελέσματα. Άρα λοιπόν δεν μπορεί να λύσει το πρόβλημα αυτή. Μας ήρθε το πρόβλημα. Όχι, δεν μας ήρθε. Το προκάλεσε και η κυβέρνηση του ΠΑΣΟ και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας που στηρίζει τα εμπεριστικά σχέδια και ο ΣΥΡΙΖΑ που έχει γεμίσει τη χώρα με βάσεις και από εδώ εξορμούν από τη από την βάση της Ούδας εξορμούν και βομβαρδίζουν. Από την Κύπρο βομβαρδίζανε βρετανικά στρατεύματα. Άρα λοιπόν υπάρχει η ευθύνη που φουντώνει το πρόβλημα. Λοιπόν είναι η ευθύνη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του ΝΑΤΟ και των Ηνωμένων Πολιτειών και αυτό παιχνίδι, είναι το ζήτημα. Γίνεται, λοιπόν, πάμε στο πρόβλημα, πάμε, όμως, πάμε στη διαχείριση. Το θα πρόβλημα τα πούμε το για έχουμε όλα. Στη χώρα μας. Ναι. Αυτό θέλω να πω. Το πρόβλημα λοιπόν το έχουμε στη χώρα μας γιατί διαμορφώθηκε μια πολιτική. Γιατί πολλοί λένε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει πολιτική. Έχει σαφή πολιτική. Και είναι αυτή που συμφωνήθηκε σε όλες τις συνόδους κορφής και ψηφίστηκε και από τις λεγόμενες φιλελεύθερες κυβερνήσεις και από τις λεγόμενες δίθεν της αριστεράς του ΣΥΡΙΖΑ και από τους ακροδεξιούς Όρμπαν, Κούρτς, Σαλβίνι κτλ. Γιατί και στην τελευταία άτυπη σύνοδο όλοι μαζί συμφώνησαν σε πλατφόρμες αποβίβαση, για παράδειγμα, στην απαγόρευση των δευτερογενών μετακινήσεων, δηλαδή να μην υπάρχει μετακίνηση από τις χώρες υποδοχής στις χώρες τελικού προορισμού. Και βεβαίως υπάρχει το Δουβλίνο που συνεχίζεται αυτή η βαρβαρότητα. Υπάρχει όλη αυτή η γραμμή των ευρωνοσιακών νόμων και βεβαίως θεμέλιο είναι η Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας που εγκλωβίζει ακριβώς τους πρόσφυγες στην Ελλάδα. Και έπρεπε να γίνει, πείτε μας, είπατε όμως. Εμείς πρέπει να πούμε να συγκρουστούμε με αυτούς τους νόμους, με αυτή την πολιτική. Τι που την ψηφίζουν όλοι, τη στηρίζουν όλοι και ακριβώς τώρα κλεγόμαστε για το αποτέλεσμα. Η κριτική δεν είναι κριτική, είναι κατεύθυνση, σας λέω. Κριτική. Η κατεύθυνση είναι να συγκρουστούμε, να μην υπάρχει Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας. Αν δεν σπάσει αυτή η συμφωνία, όλα τα άλλα είναι ευχές. Οι προτάσεις και οι προτασούλες, όταν έχεις τον ογκόλιθο που λέγεται Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας, όταν έχεις την απαγόρευση των δευτερογενών μετακινήσεων, αν σε αυτά λοιπόν.
λοιπόν. Γιατί την, πώς θα το πω, της, την πίεση που δείτε του Σαλβίνη την αναγνωρίζουμε ότι περνάει. Η πίεση όμως είναι και στον ελληνικό λαό που βιώνει αυτό το πρόβλημα και ακριβώς και στους πρόσφυγες που έχουν ακριβώς αυτή την κατάσταση. Να θέλετε να σας πούμε και για, τη, για, για τον χειρισμό και, για τα, και γιατί μιλάτε για προτάσεις. Εδώ έχω, φτιάχτηκε ένας μηχανισμός στην Ελλάδα και ποιος τον ελέγχει, η ΜΚΟ, αυτό το χάλι των ΜΚΟ. Δεν έχει στηθεί ουσιαστικός κρατικός μηχανισμός με έμπειρο δυναμικό, το οποίο να έχει μια συνέχεια, να αποκτάει μια εμπειρία, και είμαστε μετά από τόσα χρόνια προβλήματος και δεν υπάρχει υποδομή και στήριξη και υπάρχει αυτό το έσχος των ΜΚΟ που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μασάνε με 10 μασέλες, μην πω, και είναι και μετριοπαθής η εκτίμηση. Λοιπόν, και διαμορφώνεται λοιπόν αυτή η βαρβαρότητα που τη ζήσαμε, που τη ζουν οι πρόσφυγες και μετανάστες, και λέμε ότι πρέπει να διαμορφωθούν σύγχρονες μονάδες υποδοχής αυτών των ανθρώπων με αξιοπρεπή τρόπο, να παίρνουν τα ταξιδιωτικά τους έγγραφα και να πηγαίνουν στις χώρες τελικού προορισμού τους, γιατί δεν ήρθανε να μείνουν εδώ. Αυτό είναι ένα ζήτημα και είναι ένα αίτημα που πρέπει να κινητοποιηθούν οι λαοί, και βεβαίως δεν περιμένουμε να το λύσουν τα συγκεκριμένα κόμματα που στηρίξαν αυτή την πολιτική, τη συνυπογράψαν. Τώρα τις προσπάθειες, η υπογραφή φέρει και την ελληνική κυβέρνηση και όλων των υπουργών και όλων αυτών που έχουν ευθύνη για το πρόβλημα. Εάν συμφωνήσουμε στο τραπέζι αυτό ότι όλοι θέλουμε μια Ευρώπη η οποία να δράσει σαν ενιαία Ευρώπη και όχι σαν ένα άφηρμα κρατών, με βάση το διεθνές δίκαιο και με βάση ανθρωπιστικούς κανόνες και το κράτος δικαίου, την τότε είμαστε πάρα πολύ ωραία. Ωραία. Ενιαία δεν την πήραν την απόφαση. Κύριε Παπαδάκη, να πω κάτι σε ένα διάλειμμα. Την απόφαση της Άτυπης Συνόδου των Ιωάννη, που τα συμφωνήσανε όλα μαζί. Παρμόφωνα. Και εμένα και δεν θέλω να παρασύρω. Τώρα για να σας πω ότι είναι διασκορπισμένοι. Εγώ συμφωνώ μαζί σας. Ο πόλεμος τα έχει κάνει όλα, ο υπεριαλισμός. Ειλικρινά, όχι, δεν ειρωνεύομαι. Αλήθεια. Τώρα, σοβαρά. Το μπορείτε λέω, να μου απαντήσετε το λοιπόν το λέω κάθε την απόφαση της Άτυπης Συνόδου Κορφής. Δεν με αφήνετε. Ότι πήραν ενιαία. Εντάξει, κύριε Παπαδάκη. Γιατί μιλάτε ότι είναι σκόρπιοι. Δεν με αφήσατε να ολοκληρώσω. Εγώ νομίζω ότι το εξαντλήσαμε. Σε αυτή για τις πλατφόρμες αποβίβασης. Σε αυτή για την δεύτερη. Δεν υπάρχει ποτέ απόφαση για πλατφόρμες αποβίβασης. Λέτε ψέματα. Δεν υπάρχει. Θα το πάρει ροή. Παρακαλώ. Καταρχήν, πριν στη συζήτηση για το μεταναστευτικό, η απόφαση της Άτυπης Συνόδου ήταν όντως, αναφερόταν στις πλατφόρμες αποβίβασης. Ο κ. Μουζέλλας δεν έχει δίκιο που είπε. Ωραία. Για... Προχωράμε στην ενότητα. Ναι, γιατί είπε για ψέματα, γι' αυτό. Νομίζω ότι δεν ήταν σωστό και πρέπει να το αποσυρθεί αυτό. Δεύτερον, με ακρίβεια λέμε και με στοιχεία. Λέτε για τα ευρωπαϊκά κονδύλια. Το 2015, το 2016 και το 2017 η Ελλάδα ήταν πρώτη σε απορροφητικότητα. Ήταν τα χρόνια που απογειώθηκε η φτώχεια, η εξαθλίωση, η φορολογία. Και τώρα είναι 8η, 9η και το 2019. Αλλά αυτό δείχνει δηλαδή που πάνε τα κονδύλια. Δεν πάνε στους εργαζόμενους, στο λαό, αλλά πάνε στους μεγάλους ομίλους, στους επιχειρηματικούς ομίλους, στους εφοπλιστές, σε αυτούς που έχουν τον πλούτο στα χέρια τους. Και ναι, μην γελάτε, μην γελάτε, και αντανάκλαση είναι αυτό που ζούμε με τα κότερα τώρα, γιατί η συζήτηση σήμερα στη Βουλή ήταν σε ποιο κότερο πήγανε. Προφανώς έχει ο καθένας τα δικά του κότερα και τα δικά του συμφέροντα. Αλλά η ουσία, είναι ότι αυτές οι φοροαπαλλαγές, γιατί λέμε τώρα για τα μέτρα της κυβέρνησης, για τα ψίχουλα που έδωσε. Και εμείς λέμε στο λαό να τα πάρει για αυτά τα ψίχουλα που του έδωσε. Είναι δικός του αγώνας, δικιά του πίεση, δεν του χαρίστηκε κανένας. Και πολύ περισσότερο όμως πρέπει να σκεφτεί να μην πει και ευχαριστώ, να μην τους ψηφίσει και από πάνω. Γιατί όλοι αυτοί που του πήραν 100 τώρα έρχονται να του δώσουν ένα, και αυτό με κόφτες, και αυτό με κριτήρια, και αυτό με διάφορες προϋποθέσεις. Και επί της ουσίας, να πούμε, εδώ 55 δις φορολογία τσακίζουν το λαό κάθε χρόνο και επιστρέφεται ένα, και με όλες αυτές τις προϋποθέσεις. Στις συντάξεις που λέμε, εδώ πήρανε 12, 15, 20, 25 χιλιάδες από κάθε συνταξιούχο, και θέλει η κυβέρνηση να επιστρέψει 320 μέσο όρο
που είναι το λεγόμενο επίδομα που ούτε καν πλησιάζει το επίδομα του Χριστουγέννου. Τα, μέτρα... τα λέμε αυτά. Κύριε Παπαδάκη, μου επιτρέπετε, τα μέτρα Τσίπρα να τα ψηφίσετε, αφού λέτε στον κόσμο να τα πάρει αυτά που ψηφίσετε. Εμεί βέβαια λέμε ότι ανακουφίζει το λαό. Τώρα, ό,τι ανακουφίζει το λαό, θα το δούμε και πώ θα έρθει και με τι προϋποθέσεις κτλ. Και πώ θα καταλήξει μετά. Το θέμα είναι ο λαό μα σήμερα να σκεφτεί ότι ακριβώ υπάρχει μια οικονομία και μια εξουσία. Για παράδειγμα, δείτε, εθελοντικό φόρο στου εφοπλιστέ. Αν θέλουν πληρώνουν. Πού το έχετε ξαναδεί αυτό? Μόνο οι εφοπλιστέ το έχουν αυτό. Και το λαό μα βαριά φορολογία. Τώρα, δίνουν, με αυτό το πακέτο, λέει οι επενδύσεις 100 εκατομμύριων ευρώ θα έχουν απόσβεση, λέει, εκτός φόρου μέχρι 150%. Δηλαδή θα πληρώνουν τίποτα, με λίγα λόγια. Κίνητρα, λέει. Κίνητρα. Να μην έχει ρίσκο, λέει. Είναι το 5%. Να μην υπάρχει ρίσκο στις επενδύσεις. Γιατί να μην υπάρχει ρίσκο? Θα μπορούσε να πάει την εταιρεία του ο εργαζόμενος. Κοιτάξτε, για τους εφοπλιστές μιλώντας, να μην πούμε για την ελληνική σημαία. Από τα 4.700 ελληνικά πλοία, τα 700 έχουν ελληνική σημαία. Και από τους 200 επιχειρηματικούς όμιλους ελληνικών συμφερόντων, οι 146 δεν έχουν ούτε μία σημαία. Αφήστε τα λοιπόν να τα πάνε αλλού. Πόσο λοιπόν, είναι οι εφοπλιστές αυτή... τρώνε με. Οι εφοπλιστές και οι όλοι οι επιχειρηματίες, αν μου επιτρέπετε, ναι. Πάνε με το κέρδος μπροστά, έτσι δεν είναι? Πώς? Το κέρδος. Το κέρδος. Μάλλον οι εφοπλιστές που δουλεύουν σε όλο τον κόσμο. Οι εργαζόμενοι όμως που δουλεύουν σκληρά. Και έχουν αυτή την κατάσταση που δουλεύουν με όρους γαλέρας. Με την Ευρωπαϊκή Ένωση να μην αναγνωρίζει το δικαίωμα στη μόνιμη και σταθερή δουλειά και να δουλεύουν με 8 μήνα σε άθλιες συνθήκες με 200 και 300 ευρώ. Χωρίς συλλογή και συμβάσεις λοιπόν. Αυτή την κατάσταση λοιπόν, αυτή την αντίφαση που θα συνεχιστεί. Γιατί αυτό είναι και το καλύτερό τους μπροστά στις εκλογές. Αυτό δίνουν, που λέει δηλαδή. Κίνητρα στο μεγάλο κεφάλαιο για να ξανάρθει η ανάκαμψη που την έχουμε δει στον τουρισμό, ξέρετε. Με τις συνθήκες αυτές που δουλεύουν οι εργαζόμενοι, με τους εργαζόμενους να μην πάνε μια εβδομάδα διακοπές και να χτυπάει κόκκινο τουρισμός. Αυτή είναι η ανάκαμψη που θα έρθει και σε άλλους κλάδους. Η ουσία λοιπόν είναι από τα μέτρα αυτά να μην τους χαριστεί και πιστεύουμε απέναντι σε αυτόν τον ενιαίο αντίπαλο, Ευρωπαϊκή Ένωση, περιφέρειες, δήμοι, κυβερνήσεις και αστική τάξη, ο λαός να ορθώσει την πάλη του και με ισχυρό κουκουέ να είναι πιο έτοιμο πόλεμο την επόμενη μέρα. Μπροστά στην ανάκαμψη και στη λεγόμενη ανάπτυξη των καπιταλιστικών κερδών που θα φέρουν τσακισμένα εργασιακά δικαιώματα για την υπεράσπιση των συλλογικών συμβάσεων, της μόνιμης και σταθερής δουλειάς, των δικαιωμάτων των εργαζομένων, των αυταπασχολούμενων και των φτωχομεσαίων αγροτών που έχουν πληγεί από την κοινή αγροτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομίζουμε ότι σήμερα οι εργαζόμενοι έχουν αποκούμπει και στήριγμα το ΚΚΕ και για την επόμενη μέρα πιο μαχητικοί, πιο ικανοί να μπορέσουμε να σταθούμε στην οργάνωση της πάλης του λαού, γιατί έτσι. Την επόμενη μέρα κατά ρηπάς τα αντεργατικά μέτρα θα συνεχιστούν με όποιον να είναι στην κυβέρνηση και με την Ευρωπαϊκή Ένωση σταθερά αντίπαλο του λαού, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν αλλάζει, μόνο χειρότερη γίνεται για τους λαούς και χρειάζεται πάλι για την ανατροπή του συστήματος και της Ευρωπαϊκής Ένωσης που υπηρετεί.